Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης μας. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Προκειμένου να ανοίξουμε ποιο θέμα που έχει να κάνει με τα Τέμπη, βέβαια. Το ψυχολογικό αποτύπωμα, γιατί σαφώς δίπλα στα διάφορα τα οποία έχει δημιουργήσει η συγκεκριμένη έτσι, τραγωδία, έχει αφήσει ένα ψυχολογικό αποτύπωμα, προφανώς κυρίως στα άτομα τα οποία είναι οι συγγενείς των θυμάτων, τους ίδιους αυτούς οι οποίοι επιβίωσαν από αυτήν την κατάσταση, αλλά ίσως και σε όλη την ελληνική κοινωνία και θα το δούμε ίσως σιγά σιγά στους διάφορους πινάκες που έχουμε ετοιμάσει. Πάμε να βάλουμε μια αρχή. Πάμε να βάλουμε μια αρχή και να μιλήσουμε για το ψυχολογικό αποτύπωμα στις τρεις μεγάλες κατηγορίες, το ποιες είναι ουσιαστικά. Το ψυχολογικό αποτύπωμα, η πρώτη κατηγορία, αυτή εδώ που περιγράφουμε τώρα, είναι στους διασωθέντες. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν διασωθεί. Το πρώτο είναι η ανακούφιση. Ξέρεις, είναι το ουφ, γλίτωσα, το ουφ, γενικότερα είμαι καλά σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Είναι ένα στάδιο το οποίο κρατάει από πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από λίγες ώρες μέχρι λίγες μέρες, όχι παραπάνω πάντως από κάποιες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο στάδιο το οποίο έχουν οι διασωθέντες είναι προφανώς θυμός. Είναι βασικό δομικό στοιχείο, ξέρεις, του πένθους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, κάποιος θυμώνει, ούτως ώστε να μπορέσει να απομακρυνθεί από το τραυματικό, από αυτό το ψυχοπιεστικό γεγονός το οποίο έχει. Το τρίτο είναι η θλίψη, έως και κατάθλιψη μπορεί να φτάσει κάποιες φορές, όπως θα δούμε. Το κλάμα, ξεκινάει αυτή η φάση με το κλάμα, το οποίο φυσιολογικά ο άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία του να κλάψει, αϊπνία, υπερυπνία κάποιες φορές. Κάποιοι έχουν και υπερυπνία. Από εκεί και πέρα διαταραχές στη συγκέντρωση, στη μνήμη που μπορεί να έχουν, έως και απεσιοδοξία και εσωστρέφεια που μπορεί να υπάρχει. Το τελευταίο στάδιο, στο οποίο κάποιοι θα φτάσουν, ίσως οι περισσότεροι θα φτάσουν, είναι και η αποδοχή, όπου όχι για όλους ωστόσο ισχύει, είναι αποδεκτό γιατί ουσιαστικά βιώνω πλέον το γεγονός και ουσιαστικά οικειοποιούμε το γεγονός, το τραυματικό γεγονός αυτό το οποίο έχει. Αλλά ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι αρκεί μια επέτειος, αρκεί κάτι που θα μου ξαναθυμίσει αυτή την κατάσταση, αρκεί να τον ακούσω μια άλλη τραγωδία η οποία συνέβη σε κάποια άλλη χώρα, ίσως σε κάποια άλλη ήπειρο, ούτως ώστε να μπορέσω να ξαναισθανθώ πάλι τόσο άσχημα όσο είχα αισθανθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό είναι στους διασωθέντες. Το δεύτερο είναι στους συγγενείς των θυμάτων. Ακριβώς. Συγγενείς των θυμάτων, η πρώτη φάση είναι ότι σαστίζουν. Προφανώς από εκεί και πέρα το δεύτερο στάδιο είναι θυμώνουν. Θυμών κατά παντός υπευθύνου, κατά αυτών οι οποίοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα και δικαίως προφανώς και δεν τα έχουν κάνει από εκεί και πέρα. Και ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι κάποιοι αναζητούν ομοιοπαθείς. Ίσως το είδαμε αυτό το πράγμα στη συγκεκριμένη, αυτή τη στάση στη συγκεκριμένη τραγωδία. Είδαμε δηλαδή συγγενείς θυμάτων οι οποίοι αντί για ψυχολόγους, γιατί υπήρξαν ψυχολόγοι οι οποίοι προσέτρεξαν στο να βοηθήσουν στη ψυχολογική διαχείριση του γεγονότος, αναζητούσαν ομοιοπαθείς. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό το να πούμε, ξέρεις, ότι το πένθος είναι μια διαδικασία η οποία έχει κοινωνική διάσταση. Δεν είναι δουλειά ψυχολόγου το πένθος. Όταν όμως το πένθος είναι προβληματικό, βλέπει πένθος το οποίο κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θλίψη, η κατάθλιψη που κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ίσως πρέπει να επέμβει ο ψυχολόγος. Αλλά, ωστόσο, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το πένθος έχει κοινωνική διάσταση και πρέπει ίσως να παραμείνει στην κοινωνική διάσταση. Το επόμενο προφανώς είναι θλίβονται ή προφανώς έχουν κατάθλιψη από εκεί και πέρα. Ξέρεις, οι γονείς, θα σου έλεγα, των θυμάτων παραμένουν σε αυτό το στάδιο, δεν προχωρούν παρακάτω, δεν προχωρούν ποτέ στη διαπραγμάτευση ή στην αποδοχή του γεγονότος. Άλλωστε, ο γονέας ο οποίος θα πενθύσει στο παιδί του είναι ίσως και το πιο πιεστικό γεγονός το οποίο πρέπει και γίνεται σε αυτή τη ζωή. Από εκεί και πέρα, προφανώς, κάποιοι προχωρούν στο επόμενο στάδιο, συγγενείς προφανώς, οι οποίοι είναι στη διαπραγμάτευση και στην αποδοχή. Όπου στη διαπραγμάτευση ουσιαστικά τι γίνεται. Γίνεται εσύ αποσυναρμολόγηση των κοινών βιωμάτων που είχαμε το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έφυγε, και προφανώς την αποδοχή, όπου σχηματίζω μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της κατάστασης και αισθάνομαι πλέον ότι μπορώ να αποδεχτώ, να αγκαλιάσω αυτή την εικόνα και να προχωρήσω στην επόμενη φάση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει, επόμενος πίνακας είναι, όπου πηγαίνουμε στα σωστικά συνεργεία. Ξέρεις, κάποια στιγμή μίλησα με κάποιον από τα σωστικά συνεργεία, ήταν φίλος κάποιος ο οποίος βρέθηκε στα σωστικά συνεργεία, ο οποίος πραγματικά μου είπε ότι είχε την. Ο οποίος διαχειρίστηκε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά είναι μοναδικές. Εικόνες οι οποίες δεν έφτασαν μέχρι εμάς προφανώς και ορθά δεν έφτασαν μέχρι εμάς. Άρα λοιπόν μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι όσο και αν είναι εκπαιδευμένοι, πυροσβεστικοί, δημιουργείται ένα άγχος, μια ένταση. Επανερχόμενες εικόνες οι οποίες ουσιαστικά δηλητηριάζουν τον ύπνο και τον ξύπνιο και στρες μεταχρονισμένο. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Η ταύτιση με τα θύματα του πενθούντες. Σκέψου δηλαδή, για παράδειγμα, έναν άντρα της ΕΜΑΚ, ο οποίος απεγκλωβίζει ή με κάποιο τρόπο βγάζει νεκρό ένα παιδί το οποίο ήταν στην ηλικία του παιδιού του. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταυτίζεται πολύ εύκολα, όσο και αν είναι εκπαιδευμένος του ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις ψυχοπιεστικές καταστάσεις, αλλά ωστόσο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται πολύ δύσκολα. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου έχουμε τώρα το μαρτύριο των επιζώντων.
Είναι αυτό που λέμε διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις στους επιζώντες οι οποίοι έχουν ζήσει μια πολύ τραυματική κατάσταση. Το πρώτο είναι μνήμες ή εφιάλτες, όπου έχουμε ξαφνικά ξυπνήματα μέσα στη νύχτα και εικόνες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, από την κατάσταση στην οποία είχα ζήσει. Μιλούμε για εικόνες πραγματικά τραγικές μέσα στη νύχτα, άτομα τα οποία έψαχναν, άκουγαν φωνές, δεν μπορούσαν να δουν, άκουγαν φωνές οι οποίες καλούσαν σε βοήθεια. Επόμενο χαρακτηριστικό είναι το άγχος και ο τρόμος. Τρομάζεις δηλαδή εύκολα. Όποιος έχει περάσει από μια τέτοια κατάσταση, τρομάζει προφανώς πολύ εύκολα. Το επόμενο στάδιο είναι η θλίψη ή η κατάθλιψη. Επόμενο χαρακτηριστικό είναι η θλίψη ή η κατάθλιψη που υπάρχει σε πολλούς από τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα φοβίες. Προφανώς οι φοβίες οι οποίες στη συνέχεια μπορούμε να πούμε ότι πολλές φορές δυστυχώς ανοίγουν και ακουμπούν όλα και τα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδαμε σε ανθρώπους οι οποίοι επιβίωσαν από το ναυάγιο τους άμυνα, στη συνέχεια είχαν δυσκολία ούτως ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν με όλα τα μέσα μεταφοράς, όχι μόνο με τα πλοία. Πίστε. Είναι χαρακτηριστικό στις φοβίες. Προφανώς διαταραχές πανικού και ψυχοσωματικά προβλήματα, προφανώς σε όσους δεν εκφράζουν το συναίσθημά τους. Γιατί αν εκφράζω το συναίσθημά μου, έχω τη δυνατότητα το να εκφράσω το συναίσθημά μου και να εμφανίσω θλίψη ή κατάθλιψη. Όταν δεν το εκφράζω το συναίσθημά μου και προσπαθώ να θεωρήσω ότι όλα καλά σε μένα, προφανώς υπάρχουν ψυχοσωματικά προβλήματα. Περνούμε στο επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πένθους. Ξέρεις, αυτό το πένθος, το οποίο το βιώσαμε όλοι σαν Έλληνες, προφανώς το πρώτο στάδιο είναι το παράλογο και το άδικο. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι τα συγκεκριμένα άτομα που ταξιδεύαν έκαναν το πιο φυσιολογικό πράγμα που έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, πήραν το πιο σίγουρο μέσο και φύγαν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, στη διαδικασία του πένθους, όλοι στην ανάγκη μας του να αποστασιοποιηθούμε, ουσιαστικά τι κάνουμε, υιοθετούμε μεθόδους και τακτικές. Για παράδειγμα, λέμε αυτός κάπνιζε και πέθανε από καρκίνο, ή για παράδειγμα, αυτός έτρεχε και σκοτώθηκε. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι παράλογο, άδικο, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα το στραβό το οποίο προφανώς έκαναν αυτά τα άτομα. Η διαδικασία αναγνώρισης. Πολύ ψυχοπιεστική, πολύ δύσκολη διαδικασία αναγνώρισης. Από εκεί και πέρα, τραυματική εικόνα. Το πένθος του γονέα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή μιλούμε για πένθος το οποίο δεν ξεπερνιέται ίσως τις περισσότερες φορές στη ζωή, θα σου έλεγα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Το εθνικό πένθος, το οποίο ίσως βοηθάει ως ένα σημείο, γιατί αισθάνεται ο άνθρωπος ότι εντάξει, με κάποιο τρόπο υπάρχει όλη η Ελλάδα δίπλα, έστω και αν αυτό ξεχνιέται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και πάλι μένει μόνο στο πένθος του. Το χαρακτηριστικό είναι η ευερεθιστότητα, οργή, το οποίο υπάρχει όχι μόνο στα άτομα τα οποία πένθουν άμεσα, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα η οργή η οποία υπάρχει για όλα αυτά που λέμε, για ανθρώπους που έπρεπε να κάνουν κάτι και δεν έκαναν. Από εκεί πέρα, ταύτιση όλων μας. Ξέρεις, όλοι έχουμε να ταυτιστούμε. Όλοι λίγος πολύ, ειδικά στην ηπειρωτική Ελλάδα, έχουν ταξιδέψει με τρένο. Οι φοιτητές έχουν ταξιδέψει με το συγκεκριμένο τρένο πάρα πολύ συχνά. Το βραδινό τρένο, όλοι ως φοιτητές το έχουμε πάρει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, ταυτιζόμαστε με όλη αυτή την κατάσταση. Και άρα λοιπόν, είναι και αυτό μια ιδιαιτερότητα του πένθους. Και προφανώς το τελευταίο είναι τα κλειστά φέρετρα. Ξέρεις, τα κλειστά φέρετρα, τα οποία ουσιαστικά κάποιος δεν μπορεί να χαιρετήσει τον συγγενή του. Και εκεί νομίζω ότι ξεκινάει από η δυσπιστία σε ανθρώπους που δεν είδαν σωρούς του, ότι τελικά μέσα στο φέρετρο δεν είχα το δικό μου συγγενή, για παράδειγμα. Γιατί δυσκολεύομαι να πιστέψω το ότι έφυγε ο άνθρωπός μου. Άρα λοιπόν το κλειστό φέρετρο ουσιαστικά αυτή τη δυσκολία μου την πολλαπλασιάζει. Μάλιστα. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου λέμε για τα στάδια της προσέγγισης, τα στάδια δηλαδή που πρέπει να έχουμε ώστε να προσεγγίσουμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον, η σταθεροποίηση, να σταθεροποιήσει κάποιος τη ζωή του, το συναίσθημά του, να φροντίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει έλεγχο της ζωής του. Από εκεί και πέρα, αποφυγή της διήγησης αρχικά, μην πιέζουμε δηλαδή τους ανθρώπους να διηγηθούν αρχικά τα τραυματικά γεγονότα. Δυστυχώς, πολλοί δημοσιογράφοι πίεσαν κάποιους ανθρώπους ούτως ώστε να διηγηθούν αρχικά τα γεγονότα τραυματικά σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει χώρο στη σκέψη και τόπο στα συναισθήματα, προφανώς πληροφόρηση για τα συμπτώματα, γιατί πολλές φορές κάποιος δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο υπάρχουν και έρχονται αυτά τα συμπτώματα. Δεν εξοραίζουμε αυτή την κατάσταση, δεν προσπαθούμε δηλαδή να περιγράψουμε ότι όλα καλά, ξέρεις, γιατί πολλές φορές κάποιος στη διαδικασία αυτή αισθάνεται ότι τίποτα δεν είναι καλό σε αυτόν. Άρα λοιπόν δεν προσπαθούμε να του πούμε ότι εσύ, ναι, έζησες, επιβίωσες, άρα λοιπόν δεν εξοραίζουμε την κατάσταση. Το επόμενο είναι ότι η αποδοχή των αντιδράσεών που μπορεί να είναι και περίεργες οι αντιδράσεις ενός ανθρώπου και προφανώς η αποδοχή της εμπειρίας η οποία πρέπει να υπάρχει. Αυτά είναι τα στάδια της προσέγγισης. Έχουμε και μια τελευταία κάρτα. Έχουμε μια τελευταία, ένα τελευταίο πίνακα, ο οποίος αφορά λίγος πολύ όλους μας, αν το θέλεις. Ο τελευταίος πίνακας, ο οποίος μιλάει για την αντιμετώπιση από όλους μας, τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Σε πρώτη φάση λοιπόν είναι το ότι όχι λεπτομέρειες. Δεν πρέπει δηλαδή λεπτομεριακά να δούμε, να βλέπουμε εικόνες, δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να
μπούμε στη διαδικασία να έχουμε όλη αυτή την υπερπληροφόρηση και ταύτιση. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο ουσιαστικά μπαίνουμε στο να χάσουμε και εμείς τον έλεγχο της ψυχολογίας μας. Το επόμενο είναι ότι αντιμετωπίζω το φόβο. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλές φορές άνθρωποι φοβήθηκαν από αυτή τη διαδικασία, ήδη επιβαρημένοι, και άρα λοιπόν έπαψαν να ταξιδεύουν. Ναι. Ξέρεις, δυστυχώς είδα και στην επικαιρότητα πηχαίους τίτλους εφημερίδων, για παράδειγμα, ετοιμάζονται νέα Τέμπη και κάτι τέτοια, τα οποία πραγματικά είναι τίτλοι οι οποίοι δεν βοηθούν καθόλου μα καθόλου την ψυχολογία, την ίδια επιβαρημένη ψυχολογία όλων μας. Προφανώς διοίκηση χωρίς εκδραματίσεις στα παιδιά, δηλαδή πρέπει να διηγηθούμε στα παιδιά χωρίς να εκδραματίσουμε την κατάσταση. Αλληλεγγύη μοίρασμα, το είδαμε αυτό. Ξέρεις, για πρώτη φορά στην εθελοντική αιμοδοσία έσπασε κάθε ρεκόρ εντός εισαγωγικών και δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουν παραπάνω αίματα για την συγκεκριμένη κατάσταση που έγινε. Και όχι προφανώς στις σοκαριστικές εικόνες. Νομίζω ότι τουλάχιστον με κάποιο τρόπο διαφυλάχτηκε αυτή η κατάσταση. Δεν είδαμε σοκαριστικές εικόνες. Εξών βεβαίως τις εικόνες εκ του μακρόθεν του τρένου αναποδογυρισμένου. Και προφανώς οι γονείς, προτού μιλήσουμε στα παιδιά μας, προτού εκφραστούμε, αναγνωρίσουμε το συναίσθημά μας, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα είναι επιβαρημένο. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ένα θέμα το οποίο βρέθηκε στην επικαιρότητα, μας επηρέασε όλους. Νομίζω θα περάσουν αρκετοί μήνες προκειμένου να μπορέσουμε και δημοσιογραφικά να το ξεπεράσουμε. Ακριβώς. Επιβαρυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά οι επαγγελματίες, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι ψυχολόγος. Όλοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Σε αυτές τις οικογένειες όμως δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Δυστυχώς αυτό λέμε, ότι οι οικογένειες οι οποίες τρενούν παιδιά δεν υπάρχει ένας μόνιμος πόνος, όσο και αν κάποιος τον έχει διαχειριστεί, και έρχεται και επανέρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα και θυμίζει αυτή την απώλεια την οποία έχει βιώσει. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.